τα πάντα, να τη βάφω εξ αποστάσεως, να τη βάζω τα κρεμαστά, να χρησιμοποιώ τα χέρια μου. Είμαι στα γόνατα, μία ώρα για να βρει το φως. Αλλά κοίτα. Αλλά κοίτα πόσο ωραία γράφουν και όλα μαζί. Α, και εσύ ναι, ωραίος, για βες. Το φως για, τα κοσμήματα το έχω φτιάξει. Ξέρεις να τα δουν οι φίλες μας. Με ρωτάνε συνέχεια, πότε θα κάνουμε και ένα live. Έχουμε να δουν. Τι? Έχουν να δουν εμφανίσεις, μακιγιάς, ναι, μαλλιά. Θέλουμε, θα τα ανεβάζουμε κάθε μέρα με τα προϊόντα που έχουμε χρησιμοποιήσει. Θα γίνει χαμός. Κάθε μέρα, έτσι. Αχ, είναι. Και ο Μινούλης, Μινούλη. Μινούλη, Μινούλη. Λέω. Εγώ, παιδιά, θα σας πω κάτι. Κάθε μέρα και μου έχει φέρει πάρα πολύ γούρι. Το εννοώ για τα αγόρια που έχουν μπει μέσα. Αντέλη, βγάλε μια φωτογραφία. Αλλά και για τα κορίτσια, συγκεντρώσου. Ναι. Και για τα κορίτσια, όλα τα κοσμήματά σου τα κρεμαστά, τα έχεις προτείνει πάνω από Ζιβάγκο. Τώρα για χειμώνα. Δεν έχω προλάβει. Εγώ θα περιμένω. Θα τα προτείνω εγώ. Αφού τα έχω βάλει φωτογραφίες πάνω, τα φοράω όλα. Ναι, κοίτα. Και δεν είναι ωραία. Πώς σας φαίνεται σήμερα το μαλλί, ο κότσος λίγο Μπριζίτ? Δεν είναι κούκλα, παιδιά? Γύρνα και έτσι. Να, γύρνα και έτσι. Να, nice, γιατί και με χατσουκίζει. Και με χατσουκίζει. Κάτσε μου φύγει κανένα σκότσο πλάκα-πλάκα. Ευτυχώς είναι αληθινά. Mm. Λοιπόν, ουσιαστικά ξαναβγήκα γιατί πριν με κόψανε, βρε Πατελή. Εσύ γιατί ποζάρεις? Να σου θυμίσω ότι είμαστε στην ίδια δουλειά αυτή τη στιγμή. Α, οκ, okay, εντάξει. Χαμογέλα λίγο. Α, είσαι πολύ καλός. Μάνα μου. Τι, κουρασμένος. Κουρασμένος είμαι. Να πω ότι είμαι και άυπνος. Να πούμε. Καλά, χθες. Ναι, η αλήθεια είναι ότι παιδιά, χθες ήμουν και έκανα την Άννα Βύση στην εμφάνιση που έκανε. Μα τι ωραία εμφάνιση! Συγκλονιστική. Η Δούξα μου στείλε, ήταν το πρώτο κορίτσι που μου στείλε ότι ήταν. Μα το είδα, κάτσε ναι. Που το είδα. Ναι, ναι, ναι. Καλά, όλος ο κόσμος το είδε. Ναι, όλος ο κόσμος. Αλλά να πούμε ότι είχαμε 7 η ώρα όρδινο. Ναι, ναι, ναι. Και καλά, εσύ. Με λίγη προσπάθεια αμέσως φάνεσαι φρέσκα εγώ. Τι λίγη προσπάθεια, παιδί μου, που μου έχει βάλει εδώ. Eyeliner, σκιές, κραγιόν, ρούς. Είδες πόσο καλός φίλος είμαι. Δεν ξύπνησα έτσι, αλλά το μαλλί, Παντελή, μου αρέσει πολύ έτσι. Το μαλλί είναι ο πιο ατιμέλητος κοριτσίστικος κότσο, συγγνώμη, που μπορούσες να κάνεις. Ναι. Γιατί είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο και πραγματικά, αν μια κοπέλα θέλει να δείξει πολύ ωραίο το λαιμό της με κοσμήματα και τα σκουλαρίκια της και προβληματίζεται πάρα πολύ, γιατί είναι ένα δώρο, βρε αδερφέ, και θέλει να το δείξει, είναι το τέλειο μαλλί για να φανούν κορίτσια όλα και αβίαστα, χωρίς να σας μεγαλώσει, χωρίς να σας κάνει κάτι επιθετικό και να είστε ο εαυτός σας. Δεν υπάρχει. Κοίταξε, και δεν χρειάζεται πολύ πολυχτένισμα, δηλαδή και να μην είμαστε φρέσκορισμένες. Θα κάνω λίγο πάνω, δύο τουφάκια. Χαλασμένα, όπως κάτσει. Τύρους μου έβαλες. Το 120, ορκίζομαι. Δεν θα το 120 θα έχει σε πολύ. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι, παιδιά, το 120 το έβαλα, το ομολογώ. Και να σου πω, το κονσίλερ το αγαπημένο μου έβαλε, γιατί με ρωτάτε την συνέχεια. Ναι, 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 το too much. Με το βάση υλουρονικό. Το υαλουρονικό, ναι, ναι, ναι. Να λάμπουν τα κοσμήματα, να λάμπει και το κονσίλερ. Έτσι. Λοιπόν, αυτά να κλείσουμε. Να προτείνω κάτι στις φίλες μας. Αβεβαίως. Κορίτσια μου. Εδώ δεν φαίνεσαι, εδώ. Κορίτσια μου, πάρτε για τα αγόρια σας. Τώρα αυτό το εννοώ. Καμία σχέση με πώληση, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Μου έσαι από την καρδιά μου. Πάρτε για τα αγόρια σας τα κοσμήματα που είναι τα στρογγυλά και το ματάκι και πείτε τους να το φορέσουν. Είμαι ανοιχτό που κάμισο, 3 κουμπάκια, 2 ή πάνω από Ζιβάγκο. Θα το δείτε από μένα φορεμένο. Σας λέω, προλάβετε με. Okay, τα χέρια σου περπατάνε σαν το τέτοιο. Σαν το οικογένεια Άνταμ. Κοίταξε, ας τα βάλεις εσύ πρώτος να κάνεις διαφορά. Θα την κάνω, Δούξα μου. Με ρωτάνε πάρα πολλά πράγματα και για τα μαλλιά με ρωτάτε. Εντάξει, θα κάνουμε βλέπεις σύντομα. Βλέπεις εμένα εκεί. Εσύ δεν βλέπεις, Να σου πω ότι είμαι πίσω από ένα ring flash. Για να... γιατί το είσαι πίσω σε μία δεκαετία. Όταν εσύ πήγαινες στρατό, εγώ ακόμη ήμουνα στη γκύλισσα της μαμάς μου. Αλήθεια. Το 95 πήγα στρατό. Αλήθεια, εγώ δεν είχα γεννηθεί. Πότε γεννήθηκες, καλέ? Το 97. Ανήλικης. Λοιπόν, είμαι η ίδια, λέει η Έλσα Χόσκ. Α, ωραία. Σωστό. Α, ευχαριστώ. Σωστή παρατήρηση. Ευχαριστώ. Φιλιά και στους δυο σας. Καλή επιτυχία. Ναι, παιδιά, θα τα λέμε πάρα πολύ συχνά. Η ίδια η Κατερίνα καινούριο, μου λέει κάποιος άλλος. Φίλη μας η Κατερίνα. Φίλη μας η Κατερίνα. Την αγαπάμε την Κατερίνα. Πολύ. Ο Παντελής με ποιον μοιάζει, για πείτε, μόνο για μένα θέλετε. Τώρα έτσι όπως είμαι. Άυπνος. Τι άυπνος, σε γύρισμα είσαι. Ας πούνε ένα George Clooney. Να λέμε βέβαια ότι κάνουμε συνέχεια τεστ, να το ξέρετε και αυτό. Όχι, και παιδιά. Θέλει και πάρα πολύ προσοχή. Εγώ, εμένα έχει αλλάξει σχήμα η μύτη μου. Ούτε το λέω. Άλλος.
Το λέω. Εννοώ προς το κακό. Παντελή μου, σ' αγάπω, το ξέρεις. Και εγώ, δουκισά μου. Φιλιά και στη Σύρο, φιλιά παντού. Παιδιά, και μην νομίζετε, κάνω, ό,τι έχω κάνει εδώ από βοήθεια, το που έκανα πρόπι στα χέρια μου, αυτό θα τσιμπήσει το κρεμαστό μου, να το ξέρετε. Θα το τσιμπήσει. Εννοείται, τα έχω πάρει όλα. Πρέπει να βγάλω και αντρική σειρά. Αυτό εννοεί σε κολλιέ ο Παντελής. Να είναι τέλειο. Να είναι σκουλαρί και κρίκι που είναι πάρα πολύ ωραίοι. Είναι τέλειο, παιδιά, είναι τέλειο πάνω από Ζιβάγκο, γιατί κάνει σαν... Είναι πολύ στρογγυλό, πολύ αρχοντικό. Είναι φοβερό πάνω από Ζιβάγκο. Το έβαλα πάνω από Μπέ Ζιβάγκο και ήταν τέλειο. Γιατί το λες Ζιβάγκο? Πώς θα το πω, Ζιβάγκο? Ζιβάγκο το λέμε είναι στο χωριό. Είναι Dr. Ζιβάγκο. Τι είναι Dr. Ζιβάγκο? Είναι Ζιβάγκο. Παιδιά, αυτό πώς κρατιέται? Κοίτα, το πίσω, love and peace. Να πω και ότι ήταν και δύσκολα που θες και manual. Κάτσε να δούμε εδώ τι άλλο έχουμε. Α, και αυτά τα μάτια. Είπα ότι πήγαμε σε σταυρούς τώρα. Και είμαι ερωτευμένος με αυτό, έτσι, το ξέρεις σαν χρώμα. Το θέλεις? Ναι. Ευχαριστώ. Καλά, το ματάκι είναι πάρα πολύ. Και αυτό το έχω στο κρεμαστό. Ναι, και αυτό στο λαιμό, εντάξει, είναι το αγαπημένο μας. Και το έχουμε και σκέτο, όχι με τις μπλε πέτρες και με άσπρες πέτρες. Σας αγαπάμε και εμείς, παιδιά. Να πω κάτι. Ναι, βέβαια. Είναι πολύ ωραίο σε τα ξανθιά κορίτσια και τα μελαχρινά, όμως το μπλε να κάνουν ένα πολύ έντονο κοντράστ. Αν θέλουν να βάλουμε κάτι μονοχρωματικό, είναι τέλειο το μπλε στο μονοχρωματικό. Δηλαδή τώρα που είναι χειμώνας και φοράμε πιο πολύ τα γκρι, τα μαύρα, είναι τέλειο το μπλε. Αλλά και το άλλο μου αρέσει πάρα πολύ με print. Αυτό που έδειξες με την άσπρη πέτα. Άσχετο. Έχω σε και τη Λορεάλ μέσα. Ειλικρινά, μήπως να έρθω από πίσω και να κάνω και μερικά ρούχα. Λοιπόν, σας αφήνω. Μου έχετε λείψει πάρα μα πάρα πολύ. Μα θα βαρεθούν να σε βλέπουν όλη μέρα, κάθε μέρα. Το μυστικό ξέρεις ποιο είναι? Να σε βλέπουν τόσο και να μην σε έχουν ολοκληρωτικά. Να σου πω εγώ και ένα άλλο μυστικό όμως. Να σε βλέπουν κάθε μέρα σαν να είναι το ραντεβού με την καλύτερη τους φίλη. Εσύ γιατί, πού κοιτάς? Α, σου καθρέφτη, συγγνώμη. Δεν μπορώ. Αν μαυρίζουν τα κοσμήματα, δεν μαυρίζουν. Αλλά κοίταξε, είναι ασήμι. Δεν είναι χρυσός. Γιατί ο χρυσός θα ήταν και πανάκριβος. Δεν μαυρίζουν, αλλά θέλουν αγάπη και φροντίδα, ναι. Λοιπόν, κι εγώ σας αγαπώ, βρε παιδιά, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θες να καθίσουμε εδώ καμιά ώρα? Εδώ θα καθίσουμε ούτως ή άλλως μόλις κλείσεις. Έχεις δίκιο. Θα έχουμε κενό. Στείλτε μας μηνύματα στο inbox, έτσι, καμιά ιδέα, κάτι που θέλετε να κάνουμε. Και να μας στείλουν μερικά αγόρια, προκαλώ φωτογραφία με Ζιβάγκο και το κρεμαστό, το θέλω. Και άμα δεν το έχουνε? Να το πάρουνε και να μας στείλουν φωτογραφία, θα σου πω όμως γιατί, για να δείτε πόσο μπροστά είμαι. Εντάξει. Κορίτσια, γιορτές είναι, ε. Είναι τέλειο το κόσμο για ένα αγόρι και μαγιά. Α, κοίτα ένα ωραίο tip. Αν μαυρίζουν, λέει, βούρτσισμα με οδοντόκρεμα και γίνονται κατάλαβα. Ναι, ισχύει. Καλά, ούτως ή άλλως, εδώ μένα και για τα παιδιά μου που μου φέρανε όταν γεννήθηκαν κάποια ασημικά. Το ασήμι κάποια στιγμή μπορεί να το χρώμα του κυλάμψει και λίγο να φύγει. Και υπάρχουν πολύ απλά και μυστικά, έτσι, πολύ απλά μυστικά. Όχι όμως να το προσέχεις να το ξέρεις, αλλά δηλαδή αν το φοράς και το βάζεις στο κουτάκι του και δεν πιάσει υγρασία, δεν έχει τριβή με κάτι, δεν θα σου χαλάσει. Να το ξέρεις. Εσύ γιατί κοιτάς την κάμη, τον κατρία. Το κρεμαστό σου τώρα και τους αδέμ και σωστά. Α, δεν έκανα. Γιατί τους καναλυθωρίζω τόσο πολύ από την κούραση. Λοιπόν, φιλιά και στην Κρήτη. Κρήτη! Αγάπη μου, Κρήτη μου, δεν μπορώ να έρθω με την καραντίνα. Θα έρθω με υπομονή. Θα περάσει. Θα περάσει κι αυτό. Να μου είστε αισιόδοξοι. Χαμογελαστοί. Πού κοιτάς πάλι? Το φως κοιτάζω καλέ, γράφω και το μακιγιάζ μου ενδιαφέρει. Α, ωραίο και το eyeliner. Η αλήθεια είναι, παιδιά, τις έχω κάνει ένα τόσο λεπτό eyeliner, πραγματικά σας το λέω. Δείξε λέει το σαγουλδάκι μόνο του. Εδώ σε χρυσό, που είναι πάρα πολύ ωραίο με πέτρες. Και αυτό το ασημένιο. Καλά, είναι εκπληκτικό. Και αν θες τα φοράς και όλα μαζί. Εμένα μου αρέσουν έτσι όλα μαζί, γιατί είναι και όλα πολύ διακριτικά. Οπότε, ξέρεις. Είναι πολύ γνωστόζικα. Προπατώς με το πουκάμισο που φοράς είναι σοκ. Είναι σοκ. Και για πες για το eyeliner και να κλείσουμε. Τίποτα. Λέω ότι το καλύτερο eyeliner του χειμώνα είναι πολύ λεπτό πάνω από το μάτι μας και μια πολύ μικρή προεξοχή. Πάρα πολύ μάσκαρα, την Air μάσκαρα από L'Oréal, τη λατρεύω. Ναι. Πάρα πολύ μάσκαρα και να σχηματίζεται το μάτι λίγο από τις λεφαρίδες και λίγο από το eyeliner. Και είναι τέλειο, γι' αυτό βγαίνεις πάρα πολύ όμορφη, γιατί είναι σχεδόν φυσικό και είναι liner. Παντελή μου, καλό ψυχό μου πλάσμα. Αγάπη μου, καλό ψυχό μου πλάσμα. Δεν βλέπω τόσο μακριά να δω ποια είσαι, βασικά δεν βλέπω από τα φώτα. Ναι,
Το μακιγιάζ υπέροχο, λέει. Η φίλη μας εδώ, η Εύα. Τα σημαίνια, λέει, τα πλένουμε με σόδα. Ναι, με σόδα είναι πιο σωστό. Έκανε η μαμά μου τα σημικά, τα πιατάκια. Αυτό σου λέω, τα σημικά. Βέβαια, πολύ ωραία τα σταυρουλάκια. Με τα σουκλαρίκια το σταυρουλάκι. 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 Σταυρουδάκι. Σωστά. Ναι, σταυρουλάκι είναι όνομα. Παιδιά, τα σταυρουδάκια από πού? Τυχαία μου αρέσει να τα δείχνω, γιατί τα κάνω εγώ. Μπείτε στο www.duxonomikou.com και διαλέξτε τα αγαπημένα σας. Λοιπόν, α, και φυσικά μην ξεχνάτε, δείξτε το βραχιολάκι. Μην ξεχνάτε, παιδιά, για το μαζί, για το παιδί. Βλέπετε αυτή εδώ την καρδούλα με τα παζλ. Μην ξεχνάτε, και με κόκκινο σκηνί και με μαύρο. Παιδιά, είναι όλα, μαγικό, όλα, είναι μαγικό, ναι. Όλα τα κέρδη πάνε στην μπράβος. Ένωση μαζί για το παιδί. Όχι, μπράβο στην Ένωση μαζί για το παιδί που κάνει τέτοιο σπουδαίο έργο και εγώ όσο μπορώ εντάξει. Να συμπαρασταθώ και να είμαι δίπλα τους το κάνω. Είναι πολύ όμορφο όμως να συμπαραστέκεσαι και να σε ενδιαφέρει γιατί ξέρω ότι εσένα προσωπικά σε ενδιαφέρει πολύ. Και μπράβο, ευχαριστώ, αλλά μπράβο και στον κόσμο που η συμμετοχή είναι τεράστια. Έχουν σχεδόν ξεπουλήσει, έχουν μείνει λίγα κομμάτια. Οπότε προτείνω, είναι πολύ οικονομικά, είναι πολύ ωραία και γουστόζικα για δώρο. Προτείνω να μπείτε να προλάβετε, να πάρετε κι εσείς μικρά έτσι γουράκια της αγάπης τα ονομάζω. Και να αφήσουμε όλη την αγάπη μας, γιατί αυτό είναι έκφραση αγάπης, ναι. Και είναι και πολύ ωραίο. Ναι, είναι έχω φίλες που είχαν πάρει και το περσινό και το φετινό και γεμίζουν τη συλλογή. Θα γίνει λίγο σαν τα κομποσκήνια, ξέρεις, που τα φοράμε όλα μέχρι εδώ. Και δεν τα βγάζουμε για κανένα λόγο. Για κανένα λόγο. Mm. Λοιπόν, θα μας δείξεις τα δαχτυλίδια λίγο. Τέλεια, ξεπουλήσαμε σήμερα, ε. Να τα όλα αυτά που φοράς. Είναι σοκ. Άκου, σου έχω πει 100 φορές ότι μου αρέσει όταν τα φοράς όλα μαζί, γιατί είναι super μοντέρνα. Ναι. Ναι, είναι, και τα φοράς όποιο δάχτυλο. Και μου αρέσει το πρωί με τζινάκι, ολοσταράκι, φανελάκι, ωραίο oversize ζακετάκι και όλα δαχτυλίδια, παιδιά. Είναι super μοντέρνο. Τέλειο το κραγιόν. Να σου πω κάτι, μολύβι χιλιών είναι πιο πολύ. Ναι, και από πάνω primer. Και είναι ωραίο, πραγματικά. Λοιπόν, το πουκάμισο τι είναι. Αυτά ο Μάρκος Ανδριώτης τα ξέρει. Η Μάκου. Η φίλη μας η Μάκου. Ευχαριστούμε. Ναι, επιμελείται πολύ ωραία πράγματα πάνω σου. Καλά, έχει φτιάξει κάτι look, παιδιά, για την εκπομπή. Μην τα προδίδεις όλα. Απλά είπα. Μην τα προδίδεις όλα, να μας βλέπουν, να κάνεις εκπλήξεις. Τίποτα, ευχαριστούμε για τις ευχές. Όλα εύχομαι να πάνε σε όλους πολύ καλά. Να είμαστε έτσι ρε παιδιά λίγο πιο ήρεμοι και πιο... Αγαπημένοι. Αγαπημένοι, νιώθω ότι είμαστε, αλλά ξέρεις, μέσα μας να υπάρχει μια ψυχραιμία και μια ηρεμία. Κάτι φεγγίζει πάντως. Ναι, ένα φως πάει να βγει. Να το βοηθήσουμε. Εγώ διαβάζω κιόλας μάσκαρα, μωρέ. Δείξε τη μάσκαρα. Έλα, Χριστέ μου. Έλα, Χριστέ και Παναγιά. Στο ρετούς. Ναι. Λες να μας την τζουρνέψουν. Όχι, δεν μας την τζουρνέψουν. Αυτή δεν είναι. Ή δεν μου βάλες αυτή. Α, σήμερα σου έβαλα αυτή. Νομίζω. Αυτή μου έβαλες. Α. Ορίστε. Unlimited. Σήμερα μου έβαλε την Unlimited. Unlimited. Ναι, παιδιά, είναι αλήθεια. Την έχω εδώ πέρα στο μπουντουάρ αυτή. Κάθε μέρα βάζω κι άλλη, το καταλαβαίνετε. Έχω όλη τη L'Oreal εδώ. Καλή μόνο. Ναι, ωραίο μπουτσάκι. Και δείξε λίγο. Το κοιτάξτε, παιδιά. Μισό. Κοιτάξτε, κάνει και γωνία για να πιάνει την αρχή. Αυτό έφτασε ένα ωραίο βίντεο, λες να το κρατήσω. Ποιο? Αυτό το βίντεο που βγαίνει ωραίο, μήπως να το ανεβάσω και σαν post. Είναι πολύ ωραίο και είναι και πολύ φιλικό και τα είπαμε και λίγο με. Τους φίλους μας, τους διαδικτυακούς. Κοίταξε όμως να δεις πόσο ωραίο είναι μερικές φορές το διαδίκτυο. Κοίτα με πόσους ανθρώπους μιλάμε. Κοίτα με πόσους ανθρώπους νιώθουμε ότι έχουμε επαφή. Και ξαφνικά ένα χέρι με ένα σκουλαρίκι. Ξέρεις, και αυτό μου αρέσει, αλλά δεν φαίνεται εδώ με αυτά τα φώτα. Γιατί είναι πολύ ωραίο. Έχει χρωματιστές πέτρες, τις βλέπετε. Είναι το χάπι μου. Ποιο ναι. Ότι έβγαλε το χάπι της σε σκουλαρίκι. Όχι, είναι χάπι στα αγγλικά, ευτυχισμένος. Ε, τότε είναι πολύ χάπι σαν κομμάτι. Happy round eye. Α, είμαστε live. Ποιος είναι? Α, μάλλον πρέπει να κλείσουμε. Μας φωνάζουνε. Λοιπόν, σας αγαπώ. Σας αγαπώ κι εγώ. Θα τα πούμε κάποια στιγμή πολύ σύντομα. Ναι, ναι, αυτό που σου φορές εγώ είναι το πιο ωραίο. Λοιπόν, καλή χρονιά, ε. Θα τα πούμε ξανά. Χρόνια πολλά. Εμείς σίγουρα. Εμείς σίγουρα. Λοιπόν, άντε. Bye bye. Φτιάξε κοσμήματα ανδρικά και γυναικεία που το ένα να είναι συνέχεια του άλλου. Τόπα, τόπα. Δείξε μας τα δαχτυλίδια. Τα έδειξα, βρε παιδιά. Τόπα, τόπα. Δεν με ακούει. Ανέβασα όμως το βίντεο γιατί θα μπουν τα κορίτσια να δουν αναλυτικά και αυτά που είπαμε για το μακιγιάζ και αυτά που είπαμε για τα κοσμήματα. Δούκησα. Σε ποιο site το βρίσκουμε.
τελεία δουκισαρομικού τελεία gr. Κομ, συγγνώμη. Κομ. Κοίταξε, έχω αγοράσει και τα δύο URL και gr να πατήσετε και κομ να πατήσετε είναι το ίδιο πράγμα. Αλήθεια. Τότε γιατί σε έπιασε. Έτσι, να γίνεται λίγο μια αναμπαγούλα. Εντάξει. Νομίζω ότι θα βγεις με το πάνω μέρος που φοράς και από κάτω με το σορτσάκι που είσαι. Ναι, από κάτω φορώ κάτι άλλο. Ναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι, δεν θέλω να κλείσω γιατί σας αγαπώ, αλλά θα κλείσω. Ναι, ανεβάστε λέει, θα το ανεβάσω τώρα. Θα το ανεβάσουμε τώρα. Κάνε αποφώνηση. Παιδιά, θα τη σήκωνα να δείτε τι φοράει από κάτω. Μπορώ να δω την πότα. Αλλά θα αφήσω αυτή την έκπληξη για να τη δείτε τηλεοπτικά. Λοιπόν, φιλιά. Φωτογραφίες με τα κοσμήματα και με το eyeliner. Καλέ, κάτσε λίγο να μας βγάλουν μια ωραία φωτογραφία να ανεβάσω μετά. Θα δείξτε μια φωτογραφία, ξέρετε εσείς.